Καλησπέρα και από μένα σε όλες και σε όλους. Η δική μου εισήγηση σήμερα θα προσπαθήσω να είναι κατά κάποιο τρόπο εισαγωγική, ώστε να καλύψει κάποιες αναγκαίες γνώσεις για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και αύριο καλύτερα τη συζήτησή μας. Όπως είπε και ο Θωμάς, η Επανάσταση του 17 άλλαξε την ιστορία του 20ου αιώνα και έδειξε στην πραγματικότητα ότι ο στόχος για έναν άλλο κόσμο, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, ότι είναι δυνατός. Η επικράτηση του σταλινισμού στη συνέχεια και οι μεταπολεμικές εξεγέρσεις από την Ουγγαρία του 56 μέχρι την Πολωνία του 80 και τελικά η κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού έθεσαν ξανά το ερώτημα πώς και γιατί χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση και αν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ή να έχουμε πια κάποια παραπάνω γνώση και εμπειρία των προβλημάτων οι αγωνιστές του σήμερα για τα μελλοντικά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Στις καθημερινές μας συζητήσεις υπάρχουν πολλές απόψεις τις οποίες συναντάμε για το γιατί, τι έχει γίνει με τη Ρώσικη Επανάσταση και πώς χάθηκε. Η πιο διαδεδομένη είναι η αστική άποψη, η κυρίαρχη δηλαδή άποψη των καπιταλιστών, η οποία λέει για την επανάσταση των Μπολσεβίκων ότι επί της ουσίας δεν ήταν επανάσταση, ήταν ένα πραξικόπημα το οποίο οδήγησε σε μια αυταρχική διακυβέρνηση. Άρα ήταν φυσιολογικό κάποια στιγμή από το ανώτερο δικό τους, όπως το θεωρούν σύστημα, αυτό να καταρρεύσει. Είναι ένας ισχυρισμός βέβαια που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά θα το συζητήσουμε και θα το δούμε παρακάτω. Οι αναρχικοί, ένα μέρος τους υποστηρίζει την άποψη του πραξικοπήματος, αλλά ένα άλλο τμήμα τους, πιο σοφιστικέ, θεωρεί ότι έγινε εξέγερση και ότι οι απόψεις των Μπολσεβίκων και του Λένιν, οι οποίες είναι εξουσιαστικές, μοιραία, αυτόματα οδηγούν σε καταστολές και αυταρχισμούς όπως ήταν το καθεστώς του Στάλιν και άρα με αυτή την έννοια αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Μέσα στην αριστερά, εκτός από τους αναρχικούς βέβαια, υπάρχουν και οι σταλινικοί, οι οποίοι για δεκαετίες ήταν και το κυρίαρχο ρεύμα, στο οποίο οι απόψεις είναι ότι όχι μόνο έγινε επανάσταση, έγινε και στη συνέχεια άρχισε να οικοδομείται ο σοσιαλισμός σε μία μόνο χώρα, στη Σοβιετική Ένωση, και στη συνέχεια και στις λαϊκές δημοκρατίες και εκεί χωρίζονται κατά τους μη λάμδα, τους μαοϊκούς. Αυτό ουσιαστικά μετά το θάνατο του Στάλιν το 1953 σταμάτησε πια, έγινε η ανατροπή από το 20ο συνέδριο και από το Χρουτσόφ το 1956, ενώ το ΚΚΕ το συνέχισε ουσιαστικά μέχρι τον Γκορμπατσόφ. Και άλλα τμήματα, όπως οι πάλε ποτέ ευρωκομμουνιστές ή ο συνασπισμός, κινούνται μεν με αυτή την άποψη, βάζοντας ουσιαστικά όμως την διαφορά ότι γίνανε λάθη τα οποία μπορούσαν να αποφευθούν και άρα θα μπορούσε να υπάρχει ένας σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο και με δημοκρατία, και ότι αυτά οφείλονται, ας πούμε, σε διάφορα είτε από προσωπικά λάθη, δηλαδή χαρακτηριστικά προσώπων, όπως ο Στάλιν, είτε από λάθη στη λειτουργία. Το δικό μας ρεύμα,
το ρεύμα στο οποίο ανήκουμε, το οποίο έδωσε και τη μάχη ενάντια σε αυτή την κατάληξη. Οι τροτσκιστές δέχονται ότι δόθηκαν σκληρές μάχες και μέσα στο κόμμα των Μπολσεβίκων όλη τη δεκαετία του 20 και το 30, μέχρι όπου κατάφερε τελικά να επικρατήσει ο σταλινισμός, και από εκεί και πέρα, αφού επικράτησε η σταλινική αντεπανάσταση, στην ουσία εξολόθρευσαν με φυσικό αφανισμό, με θάνατο και εκτελέσεις δηλαδή, τους αντιπολιτευόμενους. Στην εισήγησή μου θα προσπαθήσω να περιγράψω τις συνθήκες, τις πολιτικές δυνάμεις μέσα στις οποίες βρέθηκαν και με τις οποίες αντιπάλεψαν οι Μπολσεβίκοι για να πάρουν αποφάσεις και να δράσουν. Θα δούμε τα διλήμματα τα οποία τους μπαίνανε από τις καταστάσεις που αντιμετώπιζαν, τι αποφάσεις πήραν και γιατί, τις μάχες που έδωσαν μέσα στο κόμμα για να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη και το πώς τελικά κατάφερα να επικρατήσει αντεπανάσταση μέσα στο κράτος και στο κόμμα. Άρα λογικά θα ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία πάνω στην Ρώσικη Επανάσταση, η οποία μετά την Κομμούνα έφερε για πιο μεγάλο διάστημα και πιο οργανωμένα την εργατική τάξη στην εξουσία. Η Κομμούνα είχε κρατήσει πολύ λίγο, αντίθετα η Επανάσταση του 17 προκάλεσε ένα διεθνές επαναστατικό κύμα όλη τη δεκαετία του 20 και δημιούργησε μία παράδοση για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτή ήρθε σε ρήξη με την προηγούμενη παράδοση που υπήρχε της σοσιαλδημοκρατίας, που ήταν η ως τότε κυρίαρχη αριστερά, και προχώρησε προσπαθώντας να το προχωρήσει σε διεθνές επίπεδο με την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς και τα 4 πρώτα συνέδριά της. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας το γιατί έγινε η επανάσταση, η φρίκη του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, η πείνα, η σύψη του τσαρικού καθεστώτος οδήγησαν ουσιαστικά τη Ρωσία σε κρίση. Η εξέγερση των αγροτών και των στρατιωτών το Φλεβάρι ανέτρεψε το καθεστώς του Τσάρου και τερμάτισε 300 χρόνια κυριαρχίας της δυναστείας των Ρωμανόφ. Από αυτή την εξέγερση ουσιαστικά βγήκανε δύο μεγάλες δυνάμεις. Από τη μια η Δούμα, η οποία με την προσωρινή κυβέρνηση προσπαθούσε να λειτουργήσει στα πλαίσια μιας αστικής δημοκρατίας, και από την άλλη οι δυνάμεις των από κάτω, των εργατών, των στρατιωτών οι οποίοι θέλαν ειρήνη, των αγροτών οι οποίοι θέλαν γη, και κυρίως από τους εργάτες ξεκίνησαν με την εμπειρία του 5 τα εκλεγμένα εργατικά συμβούλια, τα Σοβιέτ, τα οποία δώσανε και τον τόνο σε αυτή την επανάσταση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το καθεστώς, δηλαδή να υπάρχει συγχρόνως δύο κέντρα, το ένα της αστικής τάξης και το άλλο των εξεγερμένων, δηλαδή από τη μια η Δούμα, από την άλλη τα Σοβιέτ, ήταν ένας διεισμός ουσιαστικά, μια διαδική εξουσία, η οποία δεν μπορούσε να κρατήσει για πολύ, θα έπεφτε προς τα δω ή προς τα εκεί. Σύμφωνα με τις τότε αναλύσεις της αριστεράς και σε μεγάλο βαθμό και των Μπολσεβίκων, η εκτίμησή τους ήταν ότι δεν μπορούσαν να πάνε για σοσιαλισμό κατευθείαν, αλλά ότι θα έπρεπε να προηγηθεί ένα στάδιο κατά κάποιο τρόπο της αστικοδημοκρατικής επανάστασης, δηλαδή να γίνουν τα καθήκοντα της αστικής δημοκρατίας. Αυτό ο Τρότσκι από πολύ νωρίς με τη διαρκή είχε διατυπώσει την άποψη ότι μπορεί
να προχωρήσει η επανάσταση και στα σοσιαλιστικά της καθήκοντα. Ο Λένιν ουσιαστικά υιοθέτησε αυτή τη θέση και έδωσε μάχη για να περάσει στο κόμμα των Μπολσεβίκων, φτάνοντας το 17 στην Πετρούπολη με τις περίφημες θέσεις του Απρίλη. Το Σεπτέμβρη του 17, με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες, κερδίζουν οι Μπολσεβίκοι πια την πλειοψηφία στο Σοβιέτ της Πετρούπολης, το οποίο εκλέγει τον Τρότσκι ως πρόεδρο, και ακολουθούν και διάφορα άλλα Σοβιέτ, όπως της Μόσχας. Βλέπουμε λοιπόν ότι το όλη η κυριαρχία, όλη η εξουσία στα Σοβιέτ κυριαρχεί πολιτικά μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, και με αυτόν τον τρόπο στο ξετύλιγμά της η Επανάσταση ουσιαστικά στηρίζεται και παλεύεται μέσα από τα Σοβιέτ των εργατών και των στρατιωτών, και συνέχεια εξαπλώνεται και με των αγροτών στην υπόλοιπη χώρα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ένα σημείο για να δείξουμε το πόσο δημοκρατική ήταν και η όλη διαδικασία. Την οργάνωση, τα σχέδια για την ένοπλη κατάληψη της εξουσίας, τα οποία πήρε ουσιαστικά η Κεντρική Επιτροπή των Μπολσεβίκων και τα οποία περίμεναν να πάρει την αντίστοιχη απόφαση το Σοβιέτ της Πετρούπολης, ο Ζινόβιεφ και ο Κάμενεφ, διαφωνώντας, τα δημοσιοποίησαν στον τύπο, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά την ημερομηνία της εξέγερσης και την τακτική την οποία θα ακολουθήσει η εξέγερση. Παρόλα αυτά έγινε, ήταν πετυχημένη, και όχι μόνο αυτό, στη συνέχεια αποκατέστησαν τον Ζινόβιεφ και τον Κάμενεφ στην Κεντρική Επιτροπή του Συμπολσεβίκη. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω κάποια στοιχεία τα οποία θα μας χρειαστούν στη συνέχεια της συζήτησης. Μιλάμε για την Τσαρική Ρωσία, μια καθυστερημένη αγροτική χώρα, η οποία είχε πληθυσμό περίπου 170 εκατομμύρια, από τα οποία το 80% του πληθυσμού, δηλαδή τα 136 περίπου εκατομμύρια, ήταν αγρότες. Και τα υπόλοιπα 34 ζούσαν στις πόλεις, από τα οποία η εργατική τάξη ήταν μόνο 3 εκατομμύρια. Οι αγρότες, και σαν επιστρατευμένοι με τη μορφή των στρατιωτών που θέλανε ειρήνη, αλλά προερχόντουσαν από αγροτικές οικογένειες, άρα είχαν όλα αυτά τα δεδομένα, τάχθηκαν υπέρ της επανάστασης των Μπολσεβίκων και λειτουργήσε πάρα πολύ υποστηρικτικά η τριπλέτα, το σύνθημα το οποίο υποστήριζαν τα Σοβιέτ και οι Μπολσεβίκοι, το ψωμί, γη, ειρήνη. Δηλαδή, ψωμί, τροφή στην εργατική τάξη και στον πληθυσμό που πίναγε και αντιμετώπιζε συνθήκες ανέχειας, γη στους αγρότες και ειρήνη για όλο τον πληθυσμό, πολύ περισσότερο για τους φαντάρους που αντιμετώπισαν τα προβλήματα του πολέμου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι παρά τη νίκη της Επανάστασης, οι εργάτες ήταν περικυκλωμένοι από μία θάλασσα αγροτών. Δηλαδή, όπως αναφέρει και ο Τρότσκι στην ιστορία της Ρώσικης Επανάστασης, για να γίνει πραγματικότητα η εξουσία των Σοβιέτ, χρειάστηκε να συμβαδίσουν και να αλληλεπιδράσουν δύο παράγοντες που ανήκουν σε δύο διαφορετικά ιστορικά γένη. Ένας αγροτικός πόλεμος, που είναι ένα χαρακτηριστικό της αυγής του καπιταλισμού, και μια προλεταριακή εξέγερση που σηματοδοτεί την παρακμή του. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε τα επαναστατικά διατάγματα, τα μέτρα δηλαδή, τα οποία πήρε αρχικά η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων, τα οποία
είναι σημαντικά και δείχνουν στο γιατί ακριβώς όλο αυτό ήταν όχι απλά μια επανάσταση, αλλά μια επανάσταση που είχε και την υποστήριξη του λαού, αλλά και πήρε τη διεθνή έγκλη την οποία πήρε. Έτσι λοιπόν αποδόθηκε η γη στους αγρότες. Απελευθέρωσε τις καταπιεσμένες εθνότητες, αποκτώντας, δίνοντάς τους το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης σε μια χώρα φυλακή των λαών, όπως ήταν η Ρωσία του Τσάρου. Τις τράπεζες, το εμπόριο και τις βιομηχανίες τις εθνικοποίησε και έβαλε καθεστώς εργατικού ελέγχου. Σταμάτησε μονομερός τον πόλεμο, τη σφαγή στα μέτωπα, υπογράφοντας τη συνθήκη του Μπρετ Λιτόφσκ, στην οποία οι Μπολσεβίκοι κατηγορήθηκαν ότι πρόδωσαν τη μητέρα πατρίδα. Θα το ξαναδούμε αυτό το σημείο στη συνέχεια. Σε μια θρησκόληπτη χώρα καταργήθηκαν όλες οι διακρίσεις στο θρήσκευμα. Οι γυναίκες για πρώτη φορά ψηφίζουν. Η καταπίεση των ομοφυλόφιλων απαγορεύεται. Αποφασίζεται η δημόσια δωρεάν παιδεία, εκπαίδευση και αρχίζουν μία σειρά από πειραματισμοί πάνω στην παιδεία. Υπάρχει μία πολιτιστική αναγέννηση. Στο στρατό καταργούνται οι χαιρετισμοί, τα παράσημα και οι διακρίσεις. Έχουμε την ανακλητότητα των αξιωματούχων και οι μισθοί των κρατικών και κομματικών υπαλλήλων εξισώνονται με αυτούς της εργατικής τάξης. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τα μέτρα τα οποία πήρανε και προφανώς αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία ξεχνάνε οι διάφορες ευαίσθητες ψυχές οι οποίες μιλάνε και κατηγορούν την Οκτωβριανή Επανάσταση ως πραξικόπημα. Αλλά ακόμα και αν δούμε και τη δομή της εξουσίας, τα Σοβιέτ συγκροτούνται από εκλεγμένους αντιπρόσωπους από τους εργατικούς χώρους ή από τις μονάδες των στρατιωτών και στην Ήπεθρο αργότερα από τους φαντάρους που επιστρέφουν στα χωριά αρχίζει να λειτουργεί το ίδιο πράγμα, στα οποία έχουν και εκεί ανακλητότητα των εκπροσώπων και έχουν τη δυνατότητα αυτές οι επιτροπές να αναλαμβάνουν και να επιτηρούν, να αναλάβουν ουσιαστικά την εξουσία στα εργοστάσια, να επιτηρούν και να επιβλέπουν την τήρηση των νόμων και των συμφωνιών, να επιτηρούν και να ελέγχουν τα αφεντικά, να αποκλείουν τα σαμποτάζ και να επιβλέπουν παραγωγή και προμήθεια πρώτων υλών. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει ένας αέρας, ένας ενθουσιασμός αυτής της αλλαγής για την οικοδόμηση μιας άλλης κοινωνίας. Αυτό το οποίο λένε ότι, ξέρετε, όλο αυτό ελεγχόταν από το κόμμα ουσιαστικά, είναι ένα μεγάλο παραμύθι, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο βγήκε από την παρανομία, ένα κόμμα το οποίο περίπου ο αριθμός των μελών του ήταν 20-25.000, όπου κατανοείται ότι σε μια αχανή χώρα σαν τη Ρωσία, με την καθυστέρηση που είχε, αυτός ο αριθμός δεν θα έφτανε ακόμα και αν όλοι έμπαιναν για να επαντρώσουν θέσεις στον κρατικό μηχανισμό για να ελέγξει αυτό το κράτος. Άρα στην πραγματικότητα ήταν η αυτενέργεια των μαζών, τα Σοβιέτ, τα οποία λειτουργήσαν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το πρώτο και σημαντικό επιχείρημα της κυρίαρχης τάξης περί πραξικοπήματος ανατρέπεται. Το δεύτερο είναι που κατηγορούν τους Μπολσεβίκους είναι ουσιαστικά για δικτατορία και αυταρχισμό και εκεί φέρνουν δύο παραδείγματα. Η μεν αστή τη διάλυση της συντακτικής συνέλευσης, η δε αναρχική
ουσιαστικά την εξέγερση της Κροσάντης. Η διάλυση, η συντακτική συνέλευση ήταν μια υπόσχεση που είχαν δώσει από πριν την Επανάσταση οι Μπολσεβίκοι για συντακτική, ήταν ένα από τα αιτήματα τα οποία υπήρχαν, και οι εκλογές ουσιαστικά γίνανε αμέσως μετά την Επανάσταση, αλλά γίνανε με τους παλιούς εκλογικούς καταλόγους, επειδή γίνανε με αυτούς, δεν ψήφισαν διάφορα κομμάτια, όπως παραδείγματος χάρη οι νέοι από ηλικία 18 χρονών και πάνω, όπως και πολλοί άλλοι, και τα αποτελέσματά τους ουσιαστικά σηματοδοτούσαν τη διαφορά μεταξύ των πόλεων και της εργατικής τάξης που τράβηξε την Επανάσταση και της απομακρυσμένης υπαίθρου. Έτσι λοιπόν οι Μπολσεβίκοι είχαν το 25% και μαζί με τους εσέρους, τους αριστερούς εσέρους ήταν μειοψηφία, ενώ ουσιαστικά κερδισμένοι ήταν οι δεξιοί εσέροι. Αυτά όμως είναι τυπικά, γιατί στις πόλεις ήταν τετραπλάσιοι και πενταπλάσιοι ψήφοι των Μπολσεβίκων, όπως και στις στρατιωτικές μονάδες, και η διαφορά, όπως είπα και πριν, ήταν στις απομακρυσμένες ουσιαστικά αγροτικές περιοχές. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα. Γιατί διαλύθηκε η συντακτική? Το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι τα μέτρα που ανέφερα πριν, τα μέτρα δηλαδή τα οποία αποφάσισε και το συνέδριο των Σοβιέτ, αρνήθηκε να τα επικυρώσει και να τα δεχτεί η συντακτική συνέλευση. Και το δεύτερο ήταν ότι δεν την υποστήριξε ουσιαστικά κανένας στη διάλυσή της. Δηλαδή με την απόφαση της διάλυσης ούτε οι εργάτες ούτε οι αγρότες αντέδρασαν, αντίθετα υπερασπίστηκαν τη σοβιετική κυβέρνηση. Άρα βλέπουμε ότι ήταν η διαφορά ενός νέου θεσμού που ξεκίναγε, του Σοβιέτ, της άμεσης δημοκρατίας, με τον κόσμο να συμμετέχει με την ανακλητότητα, και του παλιού, αυτού που γίνεται η εκλογή μία στο τόσο, και ακόμα και αν αλλάζουν οι συνθήκες αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, και με τις διαφορές οι οποίες υπήρχαν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και αυτό το επιχείρημα καταρρύπτεται, και θα πρέπει εδώ προχωρώντας να πούμε ότι και οι Μπολσεβίκοι εκείνη την εποχή και ο Λένιν και ο Τρότσκι σε δεκάδες γραπτά τους επανειλημμένα αυτό το οποίο λέγανε ήταν ότι χωρίς την επανάσταση στη Δύση και ιδιαίτερα στη Γερμανία που τη βλέπανε και πιο πιθανή, είμαστε χαμένοι. Αυτό το οποίο πίστευαν ήταν ακλόνητα διεθνιστικό, είχαν μια ακλόνητη διεθνιστική πεποίθηση, και απέναντι στο σοσιαλισμό σε μία μόνο χώρα που θα τον δούμε στη συνέχεια, η πεποίθησή τους ήταν ότι μόνο με τη διεύρυνση της Επανάστασης θα μπορέσει να σωθεί και η Ρώσικη Επανάσταση. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά, ακόμα και αν άφηναν οι καπιταλιστές στην ησυχία της τη Ρώσικη Επανάσταση, μετά τη νίκη της θα είχε να αντιμετωπίσει μία τεράστια καθυστέρηση, ήταν σε τρομακτικούς βαθμούς κάτω από την παραγωγή τα εργοστάσια πριν από τον πόλεμο, επικρατούσε πείνα και εξαθλίωση, αλλά παρόλα αυτά δεν την άφησαν έτσι. Και αυτό που συνέβη είναι ότι για να σταματήσει τον πόλεμο, όταν το Μάρτιο του 18 η Σοβιετική κυβέρνηση υπέγραψε τη συνθήκη για να σταματήσει ο πόλεμος με τη Γερμανία, τη συνθήκη του Μπρετ-Λιτόφσκ, με μονομερή ανακοχή του Σοβιετικού κράτους, διεκδικούσε να σταματήσει και να υπάρχει ειρήνη χωρίς προσαρτήσεις. Εκεί οι Γερμανοί απέτυσαν γη και είδωρ.
και πήρανε εκτάσεις και παρόλα αυτά 2 μήνες μετά από 14 χώρες, οι υπεριαλιστές δηλαδή, οι δυνάμεις της Αντάτ, Αγγλία, Γαλλία μέχρι και Ελλάδα, η Ελλάδα του Βενιζέλου, στείλανε στρατιωτικές δυνάμεις για να καταστήλουν ουσιαστικά την Μπολσεβίκικη Επανάσταση, για να καταστήλουν το μικρόβιο να μην επεκταθεί και στις χώρες τους. Δίπλα στον πόλεμο αυτό, κάνανε και έναν τρομακτικό οικονομικό αποκλεισμό, πλήρη οικονομικό αποκλεισμό, ώστε να μην έχουν πρώτες ύλες και καύσιμα, και συγχρόνως ξέσπασε και ο εμφύλιος πόλεμος από δυνάμεις τις οποίες πολλές φορές πάρα πολλούς από αυτούς τους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της Μπολσεβίκης Επανάστασης, ενώ τους είχαν συλλάβει, τους αφήνανε στη συνέχεια ελεύθερους, δίνοντας το λόγο της τιμής τους ότι δεν θα πάρουν τα όπλα κατά της Σοβιετικής κυβέρνησης. Ο εμφύλιος πόλεμος και ο οικονομικός αποκλεισμός κράτησαν 3 χρόνια. Υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ουσιαστικά το Σοβιετικό κράτος έλεγχε ένα κομμάτι που έφτανε από την Πετρούπολη μέχρι τη Μόσχα. Μετά από 3 χρόνια, ο κόκκινος στρατός νίκησε τα στρατεύματα των λευκών και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Αλλά ήταν μια πύρια νίκη. Ήταν ένα τεράστιο κόστος σε ανθρώπους, οικονομική καταστροφή και στο ίδιο το Σοβιετικό κράτος. Οι νικητές στεκόντουσαν κυριολεκτικά πάνω σε ερείπια. Η βιομηχανική παραγωγή είχε μειωθεί στο 18% της αντίστοιχης του 17. Ο αριθμός των εργατών είχε πέσει κάτω από το μισό, στο 43%. Δηλαδή από 3 εκατομμύρια είχε πέσει σε 1.200.000. Στην Πετρούπολη από 400.000 σε 71.000. Ο πληθυσμός των πόλεων είχε πέσει κάτω από 50%. Φεύγανε να πάνε προς την Ήπεθρο μήπως και βρούνε κάτι να φάνε. Οι νεκροί του κόκκινου στρατού ξεπερνούσαν το 1 εκατομμύριο. Μόνο το 20 από τύφο πέθανε άλλο 1 εκατομμύριο. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση. Ο πληθυσμός ουσιαστικά και ο αγροτικός και ο εργατικός είχαν υπερασπίσει με αυτοθυσία την εργατική εξουσία, δίνοντας μάχη απέναντι σε πολύ καλύτερα εξοπλισμένους από την πλευρά των λευκών που τους στήριζαν όλα τα υπεριαλιστικά κράτη στρατιώτες, γι' αυτό και είχαν και πολύ μεγαλύτερες απώλειες. Παρόλα αυτά, οι λευκοί κατάφεραν ένα θανάσιμο χτύπημα στην επανάσταση. Τους ανάγκασαν δηλαδή ουσιαστικά να χάσουν όλο το αίμα τους, όλο το κομμάτι δηλαδή, το πρωτοπόρο, το οποίο είχε την εμπειρία, έδωσε την επανάσταση, είχε την εμπειρία των Σοβιέτ, βγήκε, έτρεξε στα μέτωπα και στην πραγματικότητα ένα τεράστιο κομμάτι από αυτούς πέθαναν υπερασπίζοντας την εργατική εξουσία. Έτσι λοιπόν, αναγκάστηκαν οι Μπολσεβίκοι να πάρουν μέτρα τα οποία ήταν όχι επιλογή τους, ήταν σκληρά, αναγκάστηκαν σε αυτή τη διαδικασία να πάρουν μέτρα για να υπερασπίσουν την επανάσταση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ένα τιτάνιο έργο. Έτσι λοιπόν πήρανε μέτρα τα οποία εκείνη την εποχή τα ονόμασαν κόκκινη τρομοκρατία και καθεστώς πολεμικού κομμουνισμού. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά τα μέτρα τα οποία πήρανε, ήτανε πολύ μικρότερο το αντίστοιχο ποσοστό δηλαδή εκτελέσεων από το αντίστοιχο σύνολο κατά τη Γαλλική Επανάσταση σε μια χώρα η οποία ήταν πολύ μικρότερη. Η παράδοση του Οκτώβρη
κοιτούσε να περιορίσει τις απώλειες και είχε ανοιχτή δημοκρατική συζήτηση για τις επιλογές που γινόντουσαν στις εφημερίδες και έτσι συζητούσαν ζητήματα όπως η τακτική της Τσεκά για το αν θα υπάρχουν βασανιστήρια, για τη θανατική ποινή. Και μέσα σε όλα αυτά, μεγάλα τμήματα του κόμματος πολλές φορές στρεφόντουσαν κατά των επιλογών των κυβερνητικών ή των στρατιωτικών αποφάσεων. Βλέπουμε δηλαδή ότι η δημοκρατία όχι μόνο δεν είχε στραγγαλιστεί, αλλά υπήρχε ζωντανή και γινότανε και δημόσια. Σε αντίθεση με την πρακτική των Γιακοβίνων στη Γαλλική Επανάσταση, οι Μπολσεβίκοι δεν συντρίψανε τις ηγεσίες των άλλων κομμάτων. Οι Μενσεβίκοι, οι Σοσιαλεπαναστάτες, οι αριστεροί εσέροι συνέχισαν να λειτουργούν και μέσα στα Σοβιέτ και μέσα στο κράτος, στη Τζεκά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν επιδίωξη από τη μεριά των Μπολσεβίκων. Εκεί λοιπόν μπορούμε να δούμε ότι οι ρήξεις με αυτούς ουσιαστικά γίνανε σιγά σιγά με βάση διάφορα κρίσιμα θέματα και κρίσιμα ζητήματα τα οποία αντιμετώπιζαν πάνω στη διακυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, μετά τη συνθήκη του Μπρετ Λιτόφσκ για να σταματήσει ο πόλεμος, που ήταν ένα από τα βασικά το σύνθημα της ειρήνης, εκεί βλέπουμε ότι οι αριστεροί εσέροι, οι οποίοι συμμετείχαν σε όλα τα όργανα εξουσίας και διακυβέρνησης, ουσιαστικά ξεκίνησαν τη λεγόμενη πατριωτική εξέγερση με στόχο να συνεχιστεί ο πόλεμος με τη Γερμανία. Έτσι ξεκίνησαν την παραδοσιακή τακτική τους, δηλαδή της ατομικής τρομοκρατίας. Οργάνωσαν την απόπειρα δολοφονία του Γερμανού πρέσβη στη Μόσχα για να ξαναπυροδοτηθεί ο πόλεμος. Εκτέλεσαν τον Ουρίτσκι, οργάνωσαν απόπειρα κατά του Λένιν, η οποία κατέληξε στο βαρύ τραυματισμό του. Οργάνωσαν εξέγερση στην Τζεκά, συλλαμβάνοντας τον Τζερζίσκι. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκεί αναγκάστηκαν ουσιαστικά οι Μπολσεβίκοι να τους σταματήσουν και να τους θέσουν εκτός νόμου. Παρόλα αυτά, πολλούς από αυτούς συνέχισαν να λειτουργούν και σαν κομισάριοι του κόκκινου στρατού και μέσα στα διάφορα όργανα. Άρα λοιπόν, η επιλογή των Μπολσεβίκων από τη μια είχε νικήσει στον πόλεμο, από την άλλη έπρεπε να συνεχίσει να κρατάει την εξουσία και έτσι να αντιμετωπίσει τα διάφορα ζητήματα. Οι συνθήκες όμως αυτές οι τραγικές, δηλαδή το να χαθεί ο ανθός της εργατικής τάξης, να χαθούν ένα τεράστιο κομμάτι από τους πρωτοπόρους επαναστάτες, στραγγάλισε ουσιαστικά και την εργατική δημοκρατία. Τα Σοβιέτ δεν μπορούσαν να λειτουργούν με διαλυμένη την εργατική τάξη και σιγά σιγά το κράτος που είχε προκύψει από την Επανάσταση, πιεσμένο μέσα από όλα αυτά για να νικήσει στον εμφύλιο πόλεμο, μετατραπότανε σιγά σιγά σε ένα γραφειοκρατικά εκφυλισμένο κράτος. Γιατί εκφυλισμένο? Και επειδή οι βασικοί θεσμοί και η εργατική δημοκρατία δεν λειτουργούσαν, όχι λόγω αφηρημένων ρυθμίσεων ή διατάξεων, αλλά επειδή ουσιαστικά δεν υπήρχε το αίμα να κυλήσει στις φλέβες για να λειτουργήσει αυτό. Αυτό το οποίο έμενε ήταν στην κορυφή του κράτους ένα κόμμα που είχε πρωτοστατήσει στην Επανάσταση, που ήταν το τελευταίο οχυρό. Ένα κόμμα το οποίο προσπαθούσε να κρατήσει με τα δόντια την εξουσία, περιμένοντας ουσιαστικά τις επαναστάσεις στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Γερμανία, η οποία δεν ήταν ουτοπική. Είδαμε ότι το επαναστατικό κίνημα απλώθηκε στη Δύση. Είχαμε την επανάσταση του 18 και μετά του 23 στη Γερμανία.
Είχαμε την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη διετία στην Ιταλία. Δεν νίκησε και προφανώς οι ήττες δεν μπορούν να αποδηθούν στους Μπολσεβίκους, αλλά ουσιαστικά στο ότι δεν υπήρχαν μπολσεβίκικα κόμματα, δεν ήταν έτοιμοι σε αυτά τα κράτη οι επαναστάτες και η εργατική τάξη για να μπορέσουν να ανατρέψουν τους καπιταλιστές. Έτσι λοιπόν, χωρίς την επαναστατική τάξη, τη συλλογικότητά της, την αυτενέργειά της, η εξουσία των Σοβιέτ γινόταν όλο και περισσότερο κενό γράμμα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι αντιπρόσωποι των εργατών άρχισαν να γίνονται πιο μόνιμοι ή να διορίζονται από το κόμμα και οι διάφορες διαδικασίες να ατονούν. Οι κρατικές αποφάσεις για να εφαρμοστούν είχαν όλο και περισσότερο διοικητικό και γραφειοκρατικό τρόπο λειτουργίας και αυτή τη δουλειά την έφερνε σε πέρας ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός και στρατός από γραφειοκράτες. Αυτοί πάρα πολλοί ήταν άνθρωποι που ξέραν τη δουλειά. Όπως πριν ήταν οι ειδικοί στο στρατό, τώρα ουσιαστικά ήταν οι παλιοί αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι του τσαρικού καθεστώτος, τους οποίους οι Μπολσεβίκοι υποχρεωνόντουσαν να χρησιμοποιήσουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η επιλογή για να υπάρχει μονοκομματικό κράτος δεν ήταν μία επιλογή την οποία την έκαναν οι Μπολσεβίκοι, ήταν από τη στάση την οποία είχαν τα άλλα κόμματα, τα οποία είτε διαφωνούσαν και χρησιμοποιούσαν με μεθόδους όπως αυτές που περιέγραψα πριν της τρομοκρατίας, είτε φλερτάριζαν με την αντεπανάσταση όπως οι Μενσεβίκοι, που παίζανε σε διάφορες και τοπικές κυβερνήσεις με τη μεριά της αστικής τάξης. Δύο ζητήματα τα οποία επίσης είναι μεγάλα και θα πρέπει να δούμε είναι η Κροστάντη, η οποία είναι και το βασικό επιχείρημα των αναρχικών και είναι η νέα οικονομική πολιτική. Λέγαμε και πριν ότι οι Μπολσεβίκοι και η εργατική τάξη στη Ρωσία, ακόμα και πριν από δεκατιστή, ήταν περικυκλωμένη από μια τεράστια θάλασσα αγροτών. Αυτό το οποίο λέγανε τότε νομίζω ότι είναι σημαδιακό και δίνει σε ένα βαθμό και το κλίμα της εποχής. Οι αγρότες ήτανε με τους Μπολσεβίκους γιατί τους έδωσαν τη γη τους, αλλά ήτανε κατά των κομμουνιστών γιατί τους παίρνανε τη σοδειά τους. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν ότι με την κατάρρευση της βιομηχανικής παραγωγής οι πόλεις δεν είχαν να προσφέρουν απολύτως τίποτα στους αγρότες για τα προϊόντα τα οποία παίρνανε, παρά μόνο χαρτιά τα οποία δεν είχαν καμία αξία διότι δεν μπορούσαν να αγοράσουν ούτε τρακτέρ, ούτε άλλα αναγκαία προϊόντα γιατί να μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Έτσι λοιπόν μετά πια τον εμφύλιο άρχισε η δυσαρέσκεια να κλιμακώνεται και άρχισαν σιγά σιγά να ξεσπάνε από τη μια στις διάφορες αγροτικές περιοχές οι λεγόμενες πράσινες εξεγέρσεις, από την άλλη στις πόλεις μετά το 20 άρχισαν να ξεσπάνε απεργίες με αίτημα την αύξηση της μερίδας του ψωμιού για να αντιμετωπιστεί η πείνα και η λιμοκτονία του πληθυσμού. Οπότε ήταν πλέον καθαρό ότι έπρεπε να αλλάξει η πολιτική. Εκεί ο Τρότσκι
πρώτος το 21 είχε προτείνει τη νέα οικονομική πολιτική, δηλαδή να γίνει μια συνειδητή υποχώρηση και να δώσουν κίνητρα στους αγρότες, κίνητρα κέρδους δηλαδή, έτσι ώστε σιγά σιγά να ρέει η παραγωγή από τα χωριά προς τις πόλεις και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματά τους. Καταλυτικό για να υιοθετηθεί τελικά η ΝΕΠ και από το Λένιν αλλά και από τους Μπολσεβίκους έπαιξε η εξέγερση της Κροστάνδης. Η εξέγερση αυτή, παρά το ότι είχαν γίνει πολλές και αγροτικές αλλά και σε ένα βαθμό ονομαζόμενες αναρχικές εξεγέρσεις όπως αυτή του Μάχνο ας πούμε, την οποία δεν την κατέστειλαν με τον ίδιο τρόπο οι Μπολσεβίκοι, η εξέγερση της Κροστάνδης είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα η σύνθεση πια των ναυτών της Κροστάνδης δεν είχε καμία σχέση με τους ναύτες οι οποίοι έκαναν την επανάσταση του 17. Το προσωπικό είχε αντικατασταθεί και προερχόντουσαν κυρίως από αγροτικές περιοχές, ενώ παράλληλα η ίδια η εξέγερση των ναυτών της Κροστάνδης διεκδικούσε την απομάκρυνση των Μπολσεβίκων από την εξουσία, καθώς και διεκδικούσε την υιοθέτηση των ετοιμάτων των αγροτών. Η μεγάλη διαφορά ήταν ότι η απώλεια του φρουρίου της Κροστάνδης και του στόλου της Βαλτικής έδινε τη δυνατότητα, άνοιγε τη δυνατότητα για στρατιωτική αντεπίθεση των Λευκών και των Δυτικών στο Σοβιετικό κράτος. Συνεκτιμώντας και αυτό, καθώς και το ότι δεν είχαν υποστήριξη, δεν βρήκε υποστηρικτές τους εργάτες στην Πετρούπολη και στο Κόκκινο Στρατό, ουσιαστικά οι Μπολσεβίκοι αποφάσισαν να απομονώσουν και να καταστήλουν την Κροστάνδη. Ενώ παράλληλα προώθησαν τη νέα οικονομική πολιτική με πρώτο στόχο να σταματήσει η δυσαρέσκεια των αγροτών και δεύτερο στόχο να μπορέσουν να αναζωογονήσουν την οικονομία και να τροφοδοτήσουν τις πόλεις. Βέβαια, η ΝΕΠ ήταν μια συνειδητή υποχώρηση, όπως την έλεγε και ο Λένιν. Το φαινόμενο πλούτησε ορισμένους αγρότες και κύρια τους πιο πλούσιους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 56% του εμπορεύσιμου σιταριού το έδινε το 10% των αγροτικών νοικοκυριών, αλλά και στις πόλεις άρχισαν να εμφανίζονται νεόπλουτοι. Οι λεγόμενοι ΝΕΠΜΕΝ με τα τότε δεδομένα. Παρόλα αυτά όμως, το πρόβλημα παρέμενε, διότι οι αγρότες δεν είχαν λόγο να πουλήσουν το πλεόνασμά τους και περίμεναν πολλοί από αυτούς πιο κερδοφόρες ευκαιρίες στο μέλλον ή αρνιόντουσαν και κρατούσαν απλά το πλεόνασμα της αγροτικής τους παραγωγής. Ο μεγάλος χαμένος αυτής της διαδικασίας είναι προφανές ότι ήταν οι εργάτες των πόλεων, οι οποίοι συνέχιζαν να υπομένουν και βέβαια εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους με απεργίες. Σε αυτή την περίοδο για την οποία συζητάμε, και ιδιαίτερα πια από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και μετά, πάμε να δούμε λίγο τις συνθήκες στο κόμμα και στο κράτος. Παρόλο που ελέγχανε το κράτος, ήταν καθαρό στους Μπολσεβίκους ότι δεν είχαν την εξουσία οι εργάτες, ούτε η οικονομία προχωρούσε με βάση τον προγραμματισμό. Το κράτος, τα ένοπλα σώματα δηλαδή, που έλεγχαν και αστυνομεύανε την κοινωνία, στρατός και
αστυνομία, την κοινωνία, στρατός και αστυνομία βρισκόντουσαν στα χέρια του κόμματος, το οποίο κόμμα συνέχιζε να έχει τους σοσιαλιστικούς στόχους, συνέχιζε να επιδιώκει την απελευθέρωση της κοινωνίας, άρα η πολιτική του μπορούμε να πούμε ότι ήταν προοπτικά σοσιαλιστική, αλλά όφιλε να επιβιώσει μέχρι να έρθει όπως περιμένανε η Ευρωπαϊκή Επανάσταση. Η κατάσταση όμως ήταν πιο περίπλοκη από, από αυτό το σχήμα το οποίο έφτιαξα. Το 19 οι επαναστάτες που είχαν επιβιώσει από τα χρόνια του εμφυλίου ήταν το 1 δέκατο του κόμματος και το 21 ήταν το 1 τεσσαρακοστό του κόμματος. Συγχρόνως δηλαδή το κόμμα μεγάλωνε, θα δούμε γιατί. Τον Οκτώβρη του 19 το 20% των μελών, ιδίως τους 10 δηλαδή, είχαν στρατολογηθεί πριν την Οκτωβριανή και μόνο το 8% πριν το Φλεβάρι του 17. Και το 1922 ήταν μόνο το 2% των μελών. Βλέποντας ότι προς το τέλος του εμφυλίου ότι πλησιάζει πια και έχει κρυθεί το παιχνίδι και φαίνεται ότι οι κόκκινοι κερδίζανε, άρχισαν διάφορα κομμάτια για να επιβιώσουν, για να έχουν καλύτερες πιθανότητες, για να βολευτούν σε διάφορες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό, για να άρχισαν να επιδιώκουν να μπουν στο κόμμα των Μπολσεβίκων. Έτσι λοιπόν δεν ήταν μόνο αυτοί οι οποίοι πίστευαν και δίνανε τη ζωή τους σε μια διαδικασία, αλλά από εκεί και πέρα άρχισαν να προσπαθούν να μπουν και τέτοια στοιχεία. Η θέση των εργατών υποβαθμιζόταν συνέχεια. Το 1922 το 65% του διοικητικού προσωπικού ήταν εργάτες και το 35% μη εργάτες. Τον επόμενο χρόνο, το 23, το 36% ήταν εργάτες και το 64% μη εργάτες. Το κόμμα δηλαδή αποκοβότανε σιγά σιγά από τις δυνάμεις της τάξης και για να μπορέσει να επιβιώσει χρειαζόταν μία κατά κάποιο τρόπο σιδεένια πειθαρχία, μία προσπάθεια, η λεγόμενη παλιά φρουρά, αυτοί οι οποίοι δηλαδή επιδιώξανε, πετύχανε μαζί με την εργατική τάξη την Επανάσταση, κρατούσαν ανοιχτούς την προοπτική προς το σοσιαλισμό, να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία μέχρι ότου να έρθει η Διεθνής Επανάσταση. Εκεί λοιπόν αποφάσισαν να βάλουν σιδερένια πειθαρχία και αποφάσισαν την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των φραξιών. Πίστευαν ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί η δημοκρατική συζήτηση μέσα στο κόμμα. Από τότε λοιπόν, σε αυτή την απόφαση, από τον Απρίλιο του 20 δηλαδή, πολλά στελέχη διαφώνησαν και εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους και στη συνέχεια και η αριστερή αντιπολίτευση από το 23 και μετά ουσιαστικά έκανε σημαία της στη δημοκρατία μέσα στο κόμμα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τους ανάγκαζαν να οδηγηθούν σε λύσεις και επιλογές, τις οποίες δεν τις θέλανε, πήγαιναν στον αντίθετο δρόμο πολλές φορές, αλλά ήταν αναγκασμένοι να τις κάνουν. Εδώ πριν προχωρήσω, θα ήθελα να κάνω δύο σημαντικές παρατηρήσεις για τη συνέχεια της συζήτησής μας. Η πρώτη παρατήρηση ήταν αυτή, ότι οι Μπολσεβίκοι είχαν πλήρη συνείδηση ότι η σοσιαλιστική επανάσταση δεν μπορεί να νικήσει σε μια χώρα και μάλιστα καθυστερημένη. Το είχαν διακηρύξει επανειλημμένα. Στο τέταρτο συνέδριο της Διεθνούς
το Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 22, το τελευταίο στο οποίο ζούσε και συμμετείχε ο Λένιν, το διακήρυξε καθαρά. Το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο υπενθυμίζει στους εργάτες όλου του κόσμου ότι η προλεταριακή επανάσταση δεν θα μπορέσει ποτέ να νικήσει στο εσωτερικό μιας και μόνης χώρας, αλλά στο διεθνές πλαίσιο σαν παγκόσμια προλεταριακή επανάσταση. Όλοι τους οι πολιτικοί αποσκοπούσε στην πραγματικότητα να κερδίσουν χρόνο μέχρι να έρθει η βοήθεια. Για τους Μπολσεβίκους η αντιμετώπιση δεν ήταν να εκμεταλλευτούν τους εργάτες, ήταν μια συνεχής μάχη παράλληλα ενάντια στη γραφειοκρατία που δυνάμωνε ραγδαία μέσα στο κράτος και στο κόμμα. Το δεύτερο ήταν από πού θεωρούσαν ότι θα τους έρθει ο κίνδυνος. Υπήρχε άλλη εμπειρία στην οποία να έχει πάρει την εξουσία γραφειοκρατία? Όχι. Οι Μπολσεβίκοι φοβόντουσαν ότι ο κίνδυνος θα έρθει με υπεριαλιστικούς στρατούς απ' έξω, ότι θα τους επιτεθούν να τους καταλάβουν. Δεν το είχαν προβλέψει το πρόβλημα της γραφειοκρατικοποίησης και δεν ήταν δυνατόν να το προβλέψουν. Μπορούμε να πούμε όμως ότι το εντόπισαν, το συζητούσαν στο κέντρο τους και προσπαθούσαν να ανοίξουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ήταν πραξικόπημα, βλέπουμε ότι ήταν καθαρά δημοκρατικές οι διαδικασίες και όπου αναγκάστηκαν να πάρουν αντιδημοκρατικές επιλογές ήταν από τη ανάγκη για να επιβιώσουν και να διατηρηθεί, να κρατηθεί ζωντανή η φλόγα της Επανάστασης και η προσμονή προς το σοσιαλισμό. Είχανε μία αιμονή στο διεθνισμό και την ελπίδα τους στην Επανάσταση και στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες και συγχρόνως είχανε μία δημοκρατική και ελεύθερη συζήτηση παρά την ανάγκη περιορισμού που κάποια στιγμή αντιμετώπισαν λόγω του ότι ήταν περικυκλωμένοι και δεν είχαν άλλες δυνάμεις πάνω στις οποίες να βασιστούν. Για να πάμε στις μάχες μέσα στο κόμμα. Δύο σημειώσεις και εδώ. Η πρώτη, πώς γίνεται η μετάβαση από ένα κοινωνικό σύστημα σε ένα άλλο. Στην περίπτωση της μετάβασης από την καπιταλιστική εξουσία στην εργατική εξουσία, το είδαμε και στην επανάσταση των Μπολσεβίκων, η εργατική τάξη αφού δεν έχει τίποτα που να ελέγχει, δεν μπορεί παρά μόνο να πάρει την εξουσία μονομιάς και συλλογικά. Είναι αναγκαία δηλαδή η βίαιη ξαφνική μεταβολή, αυτό που λέμε μια επανάσταση. Μέσα από σύγκρουση με την κυρίαρχη τάξη, όπου οι δυνάμεις τις τελευταίες θα υποστούν ήττα στην κορυφαία στιγμή μιας μακρόσυρτης πάλης. Με τα πάνω τους και τα κάτω τους, δεν έχει πάντα τη μορφή της ένοπλης εξέγερσης, αλλά η ουσία είναι ότι θα υπάρξουν στιγμές όξυνσης, ακριβώς γιατί η εργατική τάξη δεν έλεγχε τίποτα. Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε δει στην ιστορία? Όχι. Η αστική τάξη από τη φεουδαρχία δεν κινήθηκε με τον ίδιο τρόπο. Επειδή είχε στην πραγματικότητα, στη διάθεσή της, τον έλεγχο της οικονομίας από νωρίτερα και όχι μόνο, επέβαλε με τη δύναμη που είχε πολλές φορές τις πολιτικές παραχωρήσεις που την εξυπηρετούσαν. Άρα αυτό οδηγούσε στο να περάσει η εξουσία από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, όχι με μία σύγκρουση και αντιπαράθεση σαν αυτή που περιγράψαμε, αλλά με μια πιο μακρόσυρτη διαδικασία, με διάφορες οξύνσεις και εκεί προφανώς.
Μπορούμε να πούμε ότι η αντεπανάσταση στη Ρωσία μοιάζει πιο πολύ με το δεύτερο μοντέλο. Η γραφειοκρατία δεν υποχρεώθηκε να αποσπάσει την εξουσία από τους εργάτες με μία στρατιωτική αντιπαράθεση. Ο αποδεκατισμός της εργατικής τάξης, η εκαθάριση και ο έλεγχος του κόμματος άφησε στα χέρια της τη βιομηχανία, το κράτος, το στρατό, την αστυνομία και το μόνο που της απέμενε ήταν να ευθυγραμμίσει την πολιτική και οικονομική δομή με τα ιδιαίτερα συμφέροντά της. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το μοντέλο και θα προσπαθήσω να περιγράψω το πώς έγινε αυτό και τι μάχες δόθηκαν για να αποτραπεί ουσιαστικά αυτό. Η δεύτερη σημείωση που θα ήθελα εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενό μας βήμα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν άλλα κόμματα και ακριβώς επειδή διάφορα κομμάτια επιδίωκαν να μπουν μέσα στο κόμμα των Μπολσεβίκων για να αποκτήσουν πρόσβαση και σε θέσεις αλλά και στη δυνατότητα να καθορίζουν πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι διεθλασμένα εμφανιζόντουσαν τα συμφέροντα των διάφορων τάξεων μέσα στη συζήτηση και στις αντιπαραθέσεις μέσα στο κόμμα των Μπολσεβίκων. Έτσι το κόμμα που είχε υψωθεί πάνω από τις κοινωνικές τάξεις ήταν αναγκασμένο να λαμβάνει υπόψη του τα ζητήματα, να αντανακλάται στη συζήτησή του αυτές οι διαφορές. Έτσι λοιπόν τα συμφέροντα των αγροτών μπαίνανε στη συζήτηση, όπως επίσης και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, η οποία όμως ήταν η πιο αδύναμη και η πιο διαλυμένη μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Οι αντιπαραθέσεις και η μάχη μέσα στο κόμμα των Μπολσεβίκων ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Ουσιαστικά από την εργατική αντιπολίτευση αρχικά και την αριστερή αντιπολίτευση με τον Τρότσκι στη συνέχεια, η οποία το κέντρο της μπορούμε να πούμε ότι ήταν τρία πράγματα, ότι η επανάσταση έπρεπε να ενισχύσει τη βιομηχανία σε βάρος της Γεωργίας, ότι αυτή η βιομηχανική ανάπτυξη θα έπρεπε να συνοδεύεται από ενίσχυση της δημοκρατίας και να σταματήσουν να δοθεί τέλος στις γραφειοκρατικές διαστρεβλώσεις και ότι για να μπορέσει να επιτευχθεί σοσιαλισμός προϋπόθεση ήταν η εξάπλωση της επανάστασης στο εξωτερικό. Απέναντι σε αυτό υπήρξε μία συνδυασμένη επίθεση από τη λεγόμενη Τρόικα, Στάλιν, Ζινόβιεφ, Στάλιν, Κάμενεφ, οι οποίοι εφάρμοσαν πρωτοφανή πράγματα για τη μέχρι τα τότε συζήτηση των Μπολσεβίκων, άρχισαν να με τον έλεγχο που είχε ο Στάλιν μέσα στο μηχανισμό του κόμματος, περιέγραψα διάφορα προβλήματα νωρίτερα, να τοποθετούν υπεύθυνους γραμματείς, να λέμε, των τοπικών, κατά κάποιο τρόπο, ή των κομματικών οργανώσεων περιοχών και με αυτόν τον τρόπο να επηρεάζουν τις ψηφοφορίες και τους αντιπροσώπους οι οποίοι στελνόντουσαν στο συνέδριο. Άνοιξαν έναν καθαρό πόλεμο δημιουργώντας από τη μια λατρεία στο Λένιν, λενινισμό όπως τον ονόμασαν, στο οποίο διαφωνούσε μέχρι και η Χίρα, η Κρούψκαγια του Λένιν,
και από την άλλη εφήβραν τον όρο του τροτσκισμού και προσπαθούσαν να ανατρέξουν σε διάφορες ιστορικές υποτιθέμενες τις περισσότερες φορές διαφορές ανάμεσα στο Λένιν και στον Τρότσκι, για να μπορέσουν να νικήσουν και να εκμηδενήσουν την αριστερή αντιπολίτευση. Αυτό πήρε, το πέτυχαν στη συγκεκριμένη φάση, η αντιπολίτευση παρέμεινε στο κόμμα, διατύπωνε τις απόψεις της, υπήρχε παρά τους περιορισμούς και τα προβλήματα ακόμα συζήτηση. Στην επόμενη στροφή υπήρξε χωρισμός του Ζινόβιεφ και του Κάμενεφ από τον Στάλιν, δημιουργήθηκε η ενωμένη αντιπολίτευση, ο Ζινόβιεφ και ο Κάμενεφ συμμάχησαν με την αριστερή αντιπολίτευση, δημιουργήθηκε η ενωμένη αντιπολίτευση η οποία ουσιαστικά κινιόταν περίπου στα ίδια κέντρα με αυτά που σας περιέγραψα πριν, προβάλλοντας σε ιδιαίτερο βαθμό και την δημοκρατία. Ο Στάλιν συμμάχισε με τον Μπουχάριν, ο οποίος Μπουχάριν ουσιαστικά εξέφραζε πιο πολύ τα... πίστευε ότι αυτό το κομμάτι, το δεξιό λεγόμενο κομμάτι, ότι δεν θα τους βλάψουν οι υποχωρήσεις απέναντι στους αγρότες, εξού και έχει μείνει ιστορική η φράση του Μπουχάριν απέναντι στους αγρότες, πλουτίστε, πλουτίστε. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να νικήσουν για μια ακόμα φορά, χρησιμοποιώντας ακόμα πιο σκληρά τον κομματικό μηχανισμό, την ενωμένη αντιπολίτευση. Στη συνέχεια βέβαια ο Στάλιν στράφηκε και κατά του Μπουχάριν και επικράτησε τελείως, αλλά ουσιαστικά μετά την ήττα της ενωμένης αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο ξεκίνησε ήταν μια πορεία όχι απλά αποκλεισμού της συζήτησης και περιορισμού της συζήτησης ή της μη εκλογής, ακολούθησε η φυσική εξόντωση της αντιπολίτευσης, διαγράφοντάς τους από το κόμμα, εξορίζοντάς τους και θανατώνοντάς τους. Η φυσική εξόντωση, η κορύφωσή τους, η πιο γνωστή σε όλους, είναι από τις δίκες της Μόσχας. Οι ηγετικές φιγούρες της Επανάστασης εκτελέστηκαν ως τρομοκράτες ή αργότερα ως πράκτορες των Γερμανών. Τέτοιοι ήταν ο Ζινόβιεφ, ο Κάμενεφ το 36, ο Πιατάκοφ και ο Ράντεκ το 37, ο Μπουχάριν και ο Ρίκοφ το 38, αναγκάζονται σε αυτοκτονία ο Τόμσκι το 36 και ο Ρτζονίκιτζε το 37. Για να έχετε μία έτσι εικόνα, από τα 26 τακτικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του 17, οι 14 εκτελέστηκαν, 7 πέθαναν πριν το 26, κάποιοι στον εμφύλιο ή από άλλους λόγους, και μόνο 5 παρέμειναν για να πεθάνουν, από τους οποίους ο ένας ήταν ο Λένιν, ο άλλος ήταν ο Στάλιν, άρα μείνανε 3 πρόσωπα στην πραγματικότητα από τους 26 που πέθαναν από φυσικά αίτια. Αλλά αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Τα μέλη της αντιπολίτευσης ήταν πολύ δύσκολο να υπάρχουν τα νούμερα, άρχισαν να βγαίνουν κάποια από τη στιγμή που άρχισαν να ανοίγονται τα αρχεία στη Σοβιετική Ένωση, και από αυτά, σύμφωνα με τον Στάλιν, το 28 10.000 καταψήφισαν την πλατφόρμα της γραφειοκρατίας, ενώ 20.000 απουσίαζαν, δηλαδή δεν πήγανε στην συνεδρίαση της κομματικής οργάνωσης, προφανώς για να μην διαγραφούν, να μην εξοριστούν κτλ. Άρα τους έδινε 30.000. Το 36 ξαναδίνει τον αριθμό των τροτσκιστών και των ζινοβιεφικών σε 30.000, από τους οποίους δηλώνει ότι οι 18.000 έχουν συλληφθεί
και οι υπόλοιποι 12.000 σύντομα θα εκτελεστούν. Αλλά αυτά, αν αυτά τα νούμερα είναι, πάλι μας φαίνονται μικρά, τα νούμερα από τα στρατόπεδα είναι πιο χαρακτηριστικά. Στο στρατόπεδο της Βορκούτα υπήρχαν 100.000 αντιπολιτευόμενοι. Το 37-38 στο Μαγντάν κάνανε 6.000 εκτελέσεις, στη Βροκούτα 6.000 εκτελέσεις, στην Κολίμα 7.000 εκτελέσεις. Για να πάρετε μια εικόνα, το 17 το σύνολο του Μπολσεβίκικου κόμματος ήταν 25.000 μέλη. Δηλαδή με φυσικά αίτια, με φυσική εξόντωση, δηλαδή σκοτώνοντάς τους, προσπάθησαν να ελέγξουν και να σταματήσουν οποιαδήποτε αντίσταση υπήρχε στον κατήφορο της αντεπανάστασης. Η αγριότητα λοιπόν αυτής της περίοδου της σταλινικής τρομοκρατίας δεν έχει κανένα νόημα να την ερμηνεύσουμε με βάση κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Στάλιν. Στην ουσία δεν είναι προσωπικά χαρακτηριστικά ότι ήταν σκληρός, μοχθηρός, αιμοβόρος, εκδικητικός κτλ. Όπως πιθανά ακούγεται από διάφορες πλευρές. Ούτε βέβαια ήταν η υποτίμηση της δημοκρατίας που δεν υπήρχε στην μπολσεβίκικη παράδοση. Αυτά είδαμε ότι είναι μπούρδες. Στη δεκαετία του 30, ουσιαστικά η γραφειοκρατία εμπέδωνε το ρόλο της σαν κυρίαρχη τάξη. Για να το πετύχει αυτό, της ήταν αναγκαίο να τσακίσει τις δυνατότητες αντίστασης εργατών και αγροτών, να επιβάλλει ένα πρωτόγνωρο βαθμό συσσόρευσης και ανάπτυξης ώστε να προσεγγίσει και να ανταγωνιστεί τη Δύση, για να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο τους ως ένα κρατικοκαπιταλιστικό κράτος. Κλείνοντας, βλέπουμε λοιπόν μέσα από αυτή την περιγραφή, κατανοώ ότι ήταν λίγο μακροσκελής, αλλά ήταν και πολύ μεγάλο το θέμα, ότι είχαμε επανάσταση, είχαμε πρωτοφανή μέτρα για την ιστορία της ανθρωπότητας στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο προς τη σοσιαλιστική κατεύθυνση. Είδαμε ότι η Ρώσικη Επανάσταση έμεινε απομονωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο μετά την ήττα των επαναστάσεων στις άλλες χώρες. Φάνηκε ότι ο Σταλινισμός δεν ήταν η συνέχεια της Επανάστασης, αλλά μία αιματοβαμμένη αντεπανάσταση, η οποία πάτησε ουσιαστικά πάνω στην τάξη της γραφειοκρατίας, η οποία αναδεικνυόταν σε κυρίαρχη τάξη αυτού του κρατικοκαπιταλιστικού κράτους. Και μπορούμε να πούμε ότι η αρχική νίκη της Επανάστασης και η τελική της ήττα δεν κρίθηκαν από σιδερένιες νομοτέλειες, δηλαδή ότι έτσι θα γινόταν ούτως ή άλλως, ούτε από τη μοίρα, αλλά από τη δράση ζωντανών ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα και με βάση τα δεδομένα που είχαν και τις δυνατότητες που είχαν, προέκριναν κάποιες λύσεις. Άρα με αυτήν την έννοια νομίζω ότι και η σταλινική αντεπανάσταση δεν ήταν μοιραία, αλλά υπήρχε και άλλος δρόμος, υπήρχε δηλαδή και συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα της νίκης της επανάστασης και του διεθνούς σοσιαλισμού. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τη μακρηγορία, πήγα κοντά στη μία ώρα. Ελπίζω τα περισσότερα να τα πιάσαμε. Και πες μόνο 15 χρόνια 20 από την Επανάσταση. Τι να κάνεις. Όχι, έτσι είναι, και αυτό είπα και στην αρχή, ότι είναι μια συζήτηση που βγάζει πάρα πολλά ερωτήματα με πολλές αφορμές.
Αυτό ήταν η βάση της συζήτησης, τουλάχιστον και βάση της μπροσούρας, το πώς κάθεται η Ρώσικη Επανάσταση, που βάζει ένα υπόβαθρο για τη συζήτηση παραπέρα. Σαν σημείωση, ενδεικτικά το ΚΚΕ πιάνει τη συζήτηση από τη δεκαετία του 50 και μετά για να προσπαθήσει να απαντήσει στην επικαιρότητα της Επανάστασης, στο τι ήταν η Σοβιετική Ένωση, στα κατορθώματά της, τα οποία όμως μιλάμε για ένα κρατικό καπιταλισμό και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Και άρα μετά χάθηκε εντελώς το παιχνίδι, υπήρχαν τα άλλα προγράμματα, υπήρχε η τελική πτώση της Σοβιετικής Ένωσης με τον Γκορμπατσόφ κλπ. Άρα νομίζω ότι η βασική συζήτηση για να ξεκινήσουμε να ρωτάμε και πράγματα είναι αυτά που έβαλε ο Σωτήρης, και νομίζω ότι μπορούν να μπουν διάφορες απορίες μέσα σε όλα αυτά που είπε, ακόμα και τοποθετήσεις, όποιος θέλει να πει κάτι να προσθέσει.